Είναι ορισμένα τηλεφωνήματα που σου δίνουν ανάσες όταν καλημερίζεις τον δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Μαράκη, και τον ρωτάς τι κάνουμε, πώς είμαστε, είμαστε καλά, και λέει καλημέρα από το όμορφο νησί μας. Τότε παίρνεις ανάσες βαθιές. Καλημέρα, κύριε δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Πώς είναι λοιπόν, είναι... Δεν είναι το τοπίο, έτσι, δεν συνάδει με τις ημέρες των Χριστουγέννων? Δεν είναι κάπως βαρύς ο ορίζοντας, έτσι, γκρίζος, σκυθροπός? Κοιτάξτε, είναι χειμωνιάτικος καιρός όπως χειμωνιάτικος πρέπει, καιρός. Αλλά οι περισσότεροι φεύγουν για γιορτές, το ξέρετε, τα Χριστούγεννα, για λίγες μέρες να ξεσκάσουν. Εγώ όμως θα είμαι εδώ όλες τις γιορτές και χαίρομαι που θα είμαι εδώ. Δηλαδή θα και τώρα να ξεκουραστούμε λίγο και να είμαστε και λίγο να ξεκουραστούμε. Δεν σημαίνει, σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουμε να καταγινόμαστε με την αυτοδιοίκηση και αυτές τις μέρες, ας πούμε. Ότι να... Ναι, πρέπει λίγες μέρες να δούμε λίγο και τους συγγενείς και, και την οικογένεια και τους γονείς, γιατί πραγματικά. Ωραία. Εντάξει, χρειάζεται λίγες μέρες. Ωραία. Λίγες μέρες χαράς και οικογένειας, οικογενειακές. Ο δήμαρχος Σικίνου, κύριος Βασίλης Μαράκης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πώς κλείνει λοιπόν το τρέχον έτος, το σωτήριο 2017? Κοιτάξτε, θα σας πω για το σημαντικότερο, το οποίο για μας είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Πραγματικά για μένα ήταν παιδικό όνειρο και ευτυχώς είχα τη χαρά και τιμή στις μέρες μας να το εντάξουμε το έργο. Μιλάω βέβαια για τον ναό της Επισκοπής. Μνημείο όχι μόνο για τη Σίκινο, αλλά για όλη τη χώρα. Είναι από τα πιο σημαντικά της χώρας, το οποίο εγκρίθηκε η στερέωση και η αναστήλωσή του. Και αυτές τις μέρες πολύ έντονες εργασίες και πάμε πολύ καλά. Δηλαδή είμαστε συγκινημένοι πραγματικά, εγώ ιδιαίτερα. Κύριε Μαράκη, η δαπάνη, η συνολική? Είναι στην περιφέρεια του Αιγαίου, είναι 750.000 ευρώ. Και 50 με τις μελέτες που βάλαμε, μιλάμε για 800.000 ευρώ. Αλλά είναι, θα σας λέω, για ένα απίστευτο μνημείο, ρωμαϊκό μαυσολείο 3ου αιώνα, το οποίο μετά έγινε χριστιανικός. Είναι ένα διαπολιτισμικό στοιχείο, το οποίο μοναδικό που διασώζεται στις μέρες, δηλαδή με αυτά τα στοιχεία. Και με τη βοήθεια ανθρώπων και φίλων, πρέπει να τους λέω πάντα, σωστά, του κύριου Μαρτίνου που μας βοήθησε σε κάποια χρηματοδότηση μελέτης, του κύριου Καρά, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος. Με πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Αθανασούλη από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Μάλιστα. Εξαιρετικός. Επί 1,5 χρόνο είχαμε καθημερινές συναντήσεις και επικοινωνίες. Μάλιστα. Μπήκε το έργο, πέρασε το ΚΑΣ και τώρα έχουμε και ένα τρομερό συνεργείο που ξεκίνησε την πρώτη και τελειώνει την πρώτη φάση στερέωσης. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, όλο το νησί βασικά. Μάλιστα. Ήταν όνειρο ζωής για μας εδώ αυτό το πράγμα. Όνειρο ζωής. Κύριε Μαράκη, πότε θα ολοκληρωθούν με το καλό οι εργασίες αποκαταστάσεως? Από το καλοκαίρι, εγώ θεωρώ γύρω σε 3 χρόνια ακόμα. Εκεί είναι ο ορίζοντας, δηλαδή μέχρι το 20 το βλέπω. Α, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο μνημείο. Έχει πάρα πολύ δουλειά, δηλαδή, αλλά είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, αν το δείτε, μακάρι να έρθετε να το δείτε από κοντά, πέρα από τις φωτογραφίες. Το θέμα είναι, όχι, άλλωστε είναι πολύ φωτογραφημένο, έτσι. Ναι, είναι να το δείτε κανείς από κοντά και να έχει τη χαρά και μέσα. Και ξέρετε, ο ναός αυτός έχει και υπόγειο, δηλαδή όσο είναι πάνω, άλλο τόσο σχεδόν είναι και από την κάτω μεριά, από αυτό δεν μπορείς να το δεις αν έρθεις κοντά. Σωστά. Το οποίο είναι εξαιρετικός ο τρόπος που έχει φτιαχτεί. Μου έλεγε μάλιστα ο κύριος Αθανασούλης ότι, δήμαρχε, ξέραμε ότι είναι τεράστιας ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας, αλλά θα ανακαλύψουμε περισσότερα από αυτά που φανταζόταν και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος. Άρα μιλάμε για μεγάλη ιστορία για το νησί μας αυτό. Μάλιστα. Και για τις Κλάρες θα λέγαμε πλέον, όχι για το νησί μας. Μάλιστα. Πείτε μου, στις προσπάθειές σας είχατε τη συνδρομή του συνδέσμου συγκινητών? Σε αυτό το κομμάτι όχι. Δεν έχουμε ιδιαίτερη επαφή. Μάλιστα. Σε κάποια άλλα πραγματάκια, ναι. Σε αυτό όχι. Αυτό έχουν μιλήσει. Σας είπα ποιοι μας βοήθησαν. Ναι. Ελληνική εταιρεία, ο κύριος Μαρτίνος, ο Αθανασούλης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Μάλιστα. Και μηχανικοί βέβαια του... Ο Αθανασούλης που είναι στην Εφορία Αρχαιοτήτων. Σωστά. Και βέβαια ο Περιφερειάρχης. Πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και την περιφέρεια. Το είχαμε αναλάβει από το Δήμο με την περιφέρεια και την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όλοι ενωθήκαμε 1,5 χρόνο για άπειρα ταξίδια για να γίνει αυτό το έργο. Μάλιστα. Και μπράβο που ξεκινήσατε και ευχόμαστε το καλύτερο έχει δυνατό αποτέλεσμα. Έχει που λένε τώρα, έχει δρομολογηθεί και προχωράει γοργά. Μάλιστα. Εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων, κύριε Δήμαρχε,
Έχει ετοιμάσει κάτι, γίνεται κάτι στην... Κοιτάξτε, τώρα εδώ ένα φαντασίδιο θα μείνουμε γύρω στα 100 άτομα. Ναι. Τώρα, φεύγουνε, σήμερα φύγαν αρκετοί, ναι. Μεθαύριο φεύγουν άλλοι. Ναι. Έχουμε στολίσει το νησί με χριστουγεννιάτικα και διάφορα... Αλλά έχετε στολίσει όμως το νησί. Ναι, 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 ναι. Φροντίζουμε βεβαίως. Και πέρυσι πολύ καλά και φέτος ακόμη πιο καλά, βέβαια. Mm. Μπορεί κόσμος να μην υπάρχει πολύ... Αλλά αυτοί που θα είναι τουλάχιστον είναι φορτισμένα με τα Χριστούγεννα. Ναι, είναι στολισμένο το νησί. Μπράβο. Απλά μπράβο. Εδώ τώρα θα κάνουμε τις γνωστές βεγγέρες όπως κάνανε παλιά. Έτσι, γιατί ακριβώς. Είμαστε λίγοι και πρέπει να είμαστε κοντά. Συναισθιάσεις, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μουσικές βραδιές να υποθέσω. Κάτι θα κάνουμε. Έχει και ένα-δυο μαγαζάκια. Θα μαζευτούμε εκεί, ξέρετε. Έτσι. Άμα είναι και λίγο βροχερός ο καιρός και κρύο και με λίγο. Ουζάκι ή τσιπουράκι, η παρέα θα είναι μια χαρά οικογενειακή. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα άλλο. Δεν θέλω, θα μπορούσα να ρωτήσω ένα εκατομμύριο πράγματα. Μου λέτε τις ομορφότερες ειδήσεις. Είτε Πάσχα είτε καλοκαίρι, το λέω και το ξαναλέω και τώρα, έτσι. Στον αέρα. Σωστά. Εγώ έρχομαι και από την Άξο, έχω καταγωγή και από την Άξο. Το ξέρουμε. Πρέπει να έρθετε και εσείς από εδώ. Βρείτε μας βαπόρι να μας βάλετε με μέσα. Ακούτε? Ναι, να μας βρείτε ένα βαπόρι να μας κουβαλήσει εκεί. Γιατί έχει, άμα ανοίξει ο καιρός. Η ακτοπλοεία δεν βοηθάει. Τα μην πούμε τώρα πάλι στα. Τώρα μόλις περάσει ο καιρός θα είναι και καλύτερα. Θα σας βρω εγώ τρόπο, πείτε μου εσείς το ναι. Εντάξει, Δημάρχε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι σας εκεί στη Σίκινο. Κάθε καλό.